συχνά πυκνά, κυρίες και κύριοι, αλλά με έναν τρόπο και στη συζήτηση του τωρινού νομοσχεδίου, υποστηρίζεται από την κυβέρνηση ότι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει ήδη ξεκινήσει από το 2020 με την ψήφιση του νόμου 47-63 και ότι με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, θα γίνει νόμος, αυτή η αναβάθμιση επιταχύνεται και άρα ο στόχος της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας θα επιτευχθεί ακόμα καλύτερα. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Υπουργός, ο οποίος ας σημειωθεί ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής από την οποία απουσιάζει, και αυτό δεν είναι και τόσο καλό σημάδι. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Υπουργός, χρειαζόμαστε, μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του, χρειαζόμαστε μια νέα υπερηφάνεια της κατασκευής και της υλικής δημιουργίας, η οποία πρέπει να διαχυθεί στη χώρα μας. Ειλικρινά του ευχόμαστε, όπως και σε όλους τους πολιτικούς της αστικής τάξης, να την αποκτήσετε αυτήν την υπερηφάνεια, αν και είναι αρκετά δύσκολο αντικειμενικά να συμβεί αυτό για την αστική τάξη και για τους εκπροσώπους της. Σε ό,τι μας αφορά, όλοι εμείς στο ΚΚΕ ποτέ δεν πάψαμε όχι μόνο να είμαστε υπερήφανοι για την εργατική τάξη ως την κύρια παραγωγό του κοινωνικού πλούτου, αλλά και να την εμπιστευόμαστε ως εκείνη την τάξη στην οποία η ιστορία ανέθεσε εδώ και καιρό την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που ζούμε και την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας όπου η ταξική εκμετάλλευση θα γίνει παρελθόν. Ας γυρίσουμε όμως στην αναβάθμιση την οποία και η σημερινή κυβέρνηση διαφημίζει. Πόσο διαφορετική αλήθεια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι χιλιάδες μαθητές και σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Βλέπετε, οι ισχυρισμοί σας σκοντάφτουν διαρκώς πάνω στην συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση, τις απαρχαιωμένες έως και επικίνδυνες υποδομές, τις τεράστιες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και εξοπλισμό και στις απλήρωτες πρακτικές των σπουδαστών που τείνουν πια να γίνουν καθεστώς. Στο σημερινό νομοσχέδιο, μάλιστα, γράφεται ότι όλα αυτά πρόκειται να συνεχιστούν. Διαβάζω αυτολεξί την παράγραφο 5 της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου. Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτινόμενες διατάξεις, του νομοσχεδίου δηλαδή, δεν είναι δυνατό, λέει, να αντιμετωπιστούν με διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων. Σοβαρά. Σελίδα 46 του νομοσχεδίου. Θράσος. Σας ξέφυγε μήπως? Σε κάθε περίπτωση αποτελεί τη δική σας ομολογία και της δικής μας κριτικής την επιβεβαίωση. Το ίδιο ακριβώς όμως επιβεβαιώνει και ο κύριος Υπουργός όταν λέει ότι στην πρώτη συνεδρίαση που ήταν παρόν τα 114 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν, μεταφέρω πάλι τα λόγια του Υπουργού, για να αλλάξουν τα εργαστήρια, να αλλάξουν όλο τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. Είχαν να αλλάξουν, λέει, αυτοί οι εξοπλισμοί πάρα πολλά χρόνια και αυτό συμβαίνει χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για τις υποδομές, για τα σχολικά κτίρια που γίνονται κάποτε και επικίνδυνα, τίποτα. Κι όμως, προχθές εδώ στην Επιτροπή μας, προχθές καταγγέλθηκε από την εκπρόσωπο των σπουδαστών ότι στο ΔΙΕΚ Πειραιά, στο δημόσιο ΙΕΚ, εδώ και 2 χρόνια φτάνουν να κλείνουν πολλά τζάμια με κόλλες Α4. Και αυτό είναι μονάχα ένα τραγικό παράδειγμα από τα τόσα και τόσα σε όλη τη χώρα, με ξεχαρβαλωμένα ταβάνια να στάζουν, με σοβάδες να πέφτουν, με τουαλέτες σκέτο θρίλερ και με προάβλια να πλημμυρίζουν. Για να μην μιλήσουμε δηλαδή και για τα αναλώσιμα των σπουδαστών, για τα οποία σε ειδικότητες όπως η κομμωτική, η αισθητική ή η μαγειρική ζητούνται από τους σπουδαστές υπέρογκα ποσά κάθε εξάμηνο. Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ προχθές στην Επιτροπή μίλησε μέχρι και για 300 ευρώ το εξάμηνο. Όσο για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, ο κύριος Υπουργός προχθές είπε για αυτά τα 114 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ότι θα χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουμε, λέει,
εντός αυτής της τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 2027 και αν, ότι για να μπορέσουμε να έχουμε θεμελιώσει, δομήσει τουλάχιστον 60 τέτοιες δομές, οι οποίες ιδανικά θα πρέπει να είναι θεματικά και περιφερειακά στοχευμένες. Για τις 60 δομές δηλαδή, και αν μπορέσουμε. Και για τις υπόλοιπες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τόρνους επεξεργασίας που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στα μουσεία της τεχνολογίας. Άρα, ξέρετε ότι είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί αυτή η απίθανη εικόνα της αναβάθμισης, όπως εσείς την ονομάζετε, στο εργαστηριακό κέντρο του Περιστερίου. Δεν το λέω τυχαία το παράδειγμα, γιατί εκεί, στο εργαστηριακό κέντρο του Περιστερίου, οι σπουδαστές μηχανοτρονικής κάνουν παρακαλώ μάθημα με ένα σοβιετικό αυτοκίνητο Λάντα. Φυσικά, εμείς οι παλιότεροι, τώρα που μιλάμε, φυσικά εμείς οι παλιότεροι γνωρίζουμε ότι αυτό το σοβιετικό αμάξι υπήρξε ένα θαύμα της μηχανικής, αλλά για το 1960 και το 1970. Σήμερα κυκλοφορούν πια και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αν δεν μπορείτε να βρείτε άλλο αμάξι για το Περιστέρι, λέμε, αν δεν μπορείτε να βρείτε άλλο αμάξι για το Περιστέρι, όπως σας προτρέπει και ο οδηγητής, η εφημερίδα της ΚΝΕ, τότε ευκαιρία είναι με αυτό να διδαχτούν την ανωτερότητα του σοσιαλισμού τότε. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα γίνει ουσιαστικά με το νομοσχέδιο είναι στα ίδια κτίρια και με τα ίδια προβλήματα και με τις ίδιες παλιές εγκαταστάσεις να έρθουν να προσθεθούν ακόμα περισσότεροι σπουδαστές, είτε από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα πρώην ΙΕΚ δηλαδή, είτε από τις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, το επίπεδο 3. Και να προσπαθείτε και από πάνω, να μπολιάσετε το μυαλό των σπουδαστών με το ότι τάχα, λέει, η ασφάλεια στο χώρο δουλειάς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εργαζομένων και τα ατυχήματα προκύπτουν από ατομικά λάθη. Έτσι γράφει μία πινακίδα στο απαρχαιωμένο εκείνο δημόσιο ΙΕΚ της Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Είναι γραμμένο σε πινακίδα όπου φοιτούν οι σπουδαστές. Για πείτε μας όμως, πότε και σε ποια ειδικότητα έχει γίνει έστω και κάποιος έλεγχος για την ασφάλεια των σπουδαστών στην πρακτική τους άσκηση? Και το Υπουργείο τι κάνει? Δεν έχει ευθύνη γι' αυτό? Να ένα πεδίο αναβάθμισης και γρήγορης μάλιστα. Γιατί δεν το κάνετε? Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση για τις απλήρωτες πρακτικές ασκήσεις που εξελίσσονται σε μια τζάμπα ουσιαστικά δουλειά? Δεν ξέρετε ότι αυτό καίει κυριολεκτικά τους σπουδαστές των ΙΕΚ, οι οποίοι δεν φτάνει που δουλεύουν ένα ολόκληρο εξάμηνο, 8ωρο και περισσότερο κανονικής δουλειάς χωρίς παρακαλώ πληρωμή, αλλά πολλές φορές και οι εργοδότες βάζουν τους σπουδαστές να εργάζονται σε πόστα άσχετα με την ειδικότητά τους, την οποία επέλεξαν να σπουδάσουν. Να τι σημαίνει, κυρία Υπουργέ, να μην υπάρχει ουσιαστική εποπτεία από κάποιο κρατικό φορέα από το Υπουργείο μέσα στους χώρους εργασίας. Αυτό σημαίνει. Ας δούμε όμως λίγο περισσότερο τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης, τα ΚΕΕΚ, που αποτελούν και την καρδιά ίσως του νομοσχεδίου αυτού. Όπως αποκάλυψε προχθές η εκπρόσωπος του ΣΕΒ, η ίδρυσή τους αποτέλεσε πρόταση, εμείς λέμε απέτηση, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, την οποία βεβαίως πρόθυμα σπέβδει να υλοποιήσει η κυβέρνηση, ώστε αυτά τα ΚΕΕΚ να προσφέρουν ειδικότητες, το παίρνω αυτολεξία από το νομοσχέδιο, να προσφέρουν ειδικότητες εστιασμένες σε οικονομικές δραστηριότητες, πολύ ΣΥΚ, στις οποίες βέβαια επιδίδονται συνήθως οι βιομηχανοί. Δεν μας λένε όμως όλοι αυτοί για τις επενδύσεις τους που συνεχώς πενεύουν ότι οι επενδύσεις οι καπιταλιστικές, οι δικές τους, πάντα ακολουθούν την οσμή του κέρδους και ποτέ τις ανάγκες των πολλών, της κοινωνίας. Και όταν αποσύρονται αυτές οι επενδύσεις, οι εργαζόμενοι πετιούνται μαζικά στον εφιάλτη της ανεργίας. Πόσες και πόσες φορές δεν το έχουν ζήσει αυτό οι εργαζόμενοι, και όχι μόνο στη χώρα μας. Θα μου πείτε, γι' αυτό γίνονται οι 130 νέοι οδηγοί κατάρτισης και υπάρχουν και τα γραφεία σταδιοδρομίας, ακριβώς για να παρακολουθούν, λέμε εμείς, και να απαντούν στις μεταβαλλόμενες και πρόσκαιρες ανάγκες των επενδυτικών επιλογών των καπιταλιστών,
με εργαζόμενους. Αλλά ξέρετε, αυτό το πράγμα θυμίζει εκείνο το σκύλο που κυνηγάει συνεχώς την ουρά του. Και φυσικά, τους σπουδαστές, των νόμων Κεραμαίος και Πιερακάκη πλέον, εκεί, στον εργασιακό τους βίο, τους περιμένουν άλλοι νόμοι. Οι νόμοι Χατζηδάκη, οι νόμοι Κατρούγκαλου. Συνοψίζοντας, με το σχέδιο νόμου, κάτω από τον παραπλανητικό τίτλο «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», η κυβέρνηση επιχειρεί να ευθυγραμμίσει, αυτό είναι το συμπέρασμα, το πραγματικό, η κυβέρνηση επιθυμεί να ευθυγραμμίσει την επαγγελματική εκπαίδευση με τις απαιτήσεις των επιχειρηματιών, συντηρώντας ταυτόχρονα, μην επιλύοντας ουσιαστικά τα προβλήματα, τα καθημερινά προβλήματα λειτουργίας των σχολών και των σχολείων. Δεν θα μπορούσε βέβαια να προκύψει και κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που το νομοσχέδιο προέρχεται κατευθείαν από τα εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ' ομολογίαν του, τα οποία νυχθημερών ασχολούνται όχι με τη μετάδοση στους μαθητές, σπουδαστές της γνώσης, της επιστημονικής, της βαθιάς, αλλά με την αναβάθμιση των ληξιπρόθεσμων δεξιοτήτων τους για τις ανάγκες των κοινωνικών εταίρων, έτσι λέγονται πια οι βιομηχανοί, στη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματιών. Όλα αυτά βέβαια τρέχουν παράλληλα και δεν είναι καθόλου άσχετα με τις αντιδραστικές αλλαγές που δρομολογούνται στην ανώτατη εκπαίδευση. Να ξέρετε όμως ότι εσείς εκεί στην κυβέρνηση ότι έχουν γνώση οι φύλακες των λαϊκών δικαιωμάτων. Και κάτι ακόμα πριν κλείσω, είπε η Υπουργός ότι δεν θα πληγούν οι καλλιτέχνες με την διάταξη του άρθρου 4. Αν πραγματικά το εννοείται, τότε αποσύρεται αυτή τη διάταξη του άρθρου 4, αποσύρεται και το προεδρικό διάταγμα 85 που βγήκε τότε στα τέλη του 22, για να σας πιστέψουμε. Ευχαριστώ.